Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την Νεφρολογική Εταιρεία για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Τι ποσοστό ασθενών με λατωμένο GFR έχουν επίπεδα κρεατινίνης εντός φυσιολογικών ορίων? Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Υψηλότερη συχνότητα έχει το στάδιο 1, το στάδιο 3, το στάδιο 4 ή το στάδιο 5 της χρόνιας νεφρικής νόσου? Ωραία. Ο καρδιακός κίνδυνος στη χρόνια νεφρική νόσο. 1. Αυξάνει με την αύξηση του σταδίου της χρόνιας νεφρικής νόσου. 2. Είναι μεγαλύτερος στους ασθενείς του τελικού σταδίου με χρόνια νεφρική νόσο. 3. Είναι μεγαλύτερος στα στάδια 1 με 4 της χρόνιας νεφρικής νόσου. Και 4. Το 1 και το 2. Ωραία. Οι επόμενοι, οι παρακάτω παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου, εκτός από 1. Μη καλή ρύθμιση ζαχάρου, 2. Αρτηριακή υπέρταση και λευκοματουρία, 3. Οικογενειακό ιστορικό, εδώ είναι οικογενειακό ιστορικό χρόνιας νεφρικής νόσου, και 4. Κάπνισμα. Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα, τη σταδιοποίηση και τους παράγοντες κινδύνου της χρόνιας νεφρικής νόσου. Η χρόνια νεφρική νόσος αποτελεί επιδημιολογικό πρόβλημα παγκοσμίως, καθώς είναι η δεξαμενή για τους ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Η συχνότητα του τελικού σταδίου νεφρικής νόσου διπλασιάζεται κάθε 10 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, με τη θνητότητα να ξεπερνά τους 100.000 ασθενείς ανά έτος μόνο στην Αμερική και το κόστος να είναι δυσβάστακτο για τον προϋπολογισμό των κρατών. Έτσι, οι νεφρολόγοι πασχίζουν να ανιχνεύσουν τα άτομα με χρόνια νεφρική νόσο και να βρουν τρόπους να εμποδίσουν την εξέλιξη αυτής προς την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας. Ας δούμε καταρχήν τι εννοούμε με τον όρο χρόνια νεφρική νόσος. Η παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου τεκμηριώνεται όταν το GFR είναι κάτω από 60 ml ανά λεπτό για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών με ή χωρίς νεφρική βλάβη. Αλλά όχι μόνο. Ως χρόνια νεφρική νόσος ορίζεται κάθε νεφρική βλάβη η οποία εκδηλώνεται με διαταραχές στον εργαστηριακό ή στον απεικονιστικό έλεγχο ή στη βιοψία νεφρού για 3 ή περισσότερους μήνες με ή χωρίς μείωση του GFR. Με βάση τον ορισμό αυτό, η χρόνια νεφρική νόσος ταξινομείται σε 5 στάδια και η σταδιοποίηση στηρίζεται στην παρουσία δομικών και λειτουργικών ανομαλιών των νεφρών ή στη μείωση κάθαρσης κρεατινίνης, ανεξάρτητα από το αίτιο. Το 2008 η σταδιοποίηση τροποποιήθηκε με το διαχωρισμό του σταδίου 3 σε 2 υποομάδες, με βάση τα στοιχεία που έδειχναν ότι ο κίνδυνος θνητότητας και καρδιακιακών συμβαμάτων ήταν υψηλότερος όταν η κάθαρση κρεατινίνης ήταν κάτω από 45 ml ανά λεπτό. Το 2012 ήρθαν οι οδηγίες K-DIGO, σύμφωνα με τις οποίες ο ορισμός της χρόνιας νεφρικής νόσου παραμένει ο ίδιος. Η σταδιοποίηση όμως στηρίζεται πλέον στο αίτιο και τη σοβαρότητα της χρόνιας νεφρικής νόσου, όπως αυτή εκφράζεται όχι μόνο από το επίπεδο της κάθαρσης κρεατινίνης, αλλά και από το επίπεδο της λευκοματουρίας. Υπενθυμίζω ότι για την εκτίμηση της λευκοματουρίας δεν είναι απαραίτητη η συλλογή ούρων 24 ώρου.
αρκεί η μέτρηση του λόγου πρωτεΐνη προς κρεατινίνη ή ακόμα καλύτερα του λόγου αλβουμίνη προς κρεατινίνη σε πρωινό δείγμα ούρων, ωστόσο και το τυχαίο δείγμα είναι αποδεκτό. Η κρεατινίνη του ορού, από την άλλη πλευρά, δεν αποτελεί αξιόπιστο δείχτη νεφρικής λειτουργίας. Για παράδειγμα, μία φυσιολογική τιμή κρεατινίνης μπορεί να αντιστοιχεί σε φυσιολογική ή παθολογική νεφρική λειτουργία. Για την ακρίβεια, το 40% των ασθενών με λατωμένο GFR έχει φυσιολογικές τιμές κρεατινίνης ορού. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι προσδιορισμού της κάθαρσης κρεατινίνης. Ευρέως χρησιμοποιούμενες είναι οι εξισώσεις Cockcroft Gold και MDRD. Πλέον όμως η συνιστόμενη εξίσωση υπολογισμού της κάθαρσης κρεατινίνης είναι η CKD EPI. Η σταδιοποίηση της χρόνιας νεφρικής νόσου είναι μόνο το βασικό πλαίσιο που προτείνεται προκειμένου να υπάρχει μια κοινή γλώσσα ως προς την αναγνώριση της νόσου και τις επακόλουθες συστάσεις για την αντιμετώπιση της. Επομένως, η πρόγνωση στηρίζεται πλέον και στο επίπεδο της λευκοματουρίας, όχι μόνο στα στάδια βάση GFR. Το επίπεδο του κινδύνου, εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου και των επιπλοκών, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ταξινομηθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες, μέτριος, υψηλός και πολύ υψηλός κίνδυνος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους παράγοντες κινδύνου. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 100 ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο σταδίου 3. Ένα χρόνο μετά, 10 ασθενείς έχουν πεθάνει και ένας ασθενής χρειάζεται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. 10 χρόνια μετά, 65 ασθενείς έχουν πεθάνει και 8 χρειάζονται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. Επομένως, είναι σημαντικό να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα άτομα που είναι πιο πιθανό να εξελιχθούν σε τελικό στάδιο, προκειμένου να αναστείλουμε την εξέλιξη αυτή. Υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που καθιστούν τον νεφρό ευπαθή για την εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νόσου, όπως είναι η μεγαλύτερη ηλικία, το οικογενειακό ιστορικό χρόνιας νεφρικής νόσου, το χαμηλό βάρος γέννησης. Και παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την έναρξη της νεφρικής βλάβης, όπως είναι η υπέρταση και ο ζαχαρώδης διαβήτης. Τέλος, υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που επιταχύνουν την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου. Η υπέρταση, η λευκοματουρία, ο φτωχός γλυκαιμικός έλεγχος, το κάπνισμα, η υπερλιπιδεμία, η χρήση νεφροτοξικών φαρμάκων. Ευτυχώς, οι παράγοντες εξέλιξης είναι τροποποιήσιμοι. Πληθώρα μελετών σε διαβητικούς και μη ασθενείς έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο της λευκοματουρίας, τόσο χειρότερη είναι η νεφρική επιβίωση. Η υπέρταση συσχετίζεται με ταχύτερη απώλεια νεφρικής λειτουργίας. Διάφορες μελέτες, μεγάλες προοπτικές στο γενικό πληθυσμό, εδώ βλέπουμε την MRFIT, έδειξαν ότι η υπέρταση αποτελεί ισχυρό και ανεξάρτητο παράγοντα εμφάνισης τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου. Όσον αφορά την υπεργλυκαιμία, ο καλός γλυκαιμικός έλεγχος μπορεί να καθυστερήσει την εμφάνιση και την εξέλιξη της διαβητικής νεφροπάθειας. Το κάπνισμα συντελεί επίσης την πρόκληση νεφρικής βλάβης με πολλούς μηχανισμούς, αιμοδυναμικούς και μη. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει σαφή σχέση μεταξύ καπνίσματος και χρόνιας νεφρικής νόσου. Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη προοπτική μελέτη παρατήρησης 20 ετών που διαπίστωσε ότι το κάπνισμα σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο χρόνιας νεφρικής νόσου. Ο ρόλος της υπερλιπιδεμίας σαν παράγοντας εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου έχει τεκμηριωθεί. Γενικά, νεφρική ανεπάρκεια δεν αναπτύσσεται σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερλιπιδεμία χωρίς νεφρική νόσο. Ωστόσο, οι διαταραχές των λιπιδίων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο συμβάλλουν στην εξέλιξη αυτής. Και μια και μιλάμε για παράγοντες κινδύνου, ας μην ξεχνάμε ότι χρόνια νεφρική νόσος είναι και η ίδια παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο. Φαίνεται ότι πολλοί έχουν χρόνια νεφρική νόσο ή παράγοντες κινδύνου για αυτήν, όπως αλβουμινουρία, όμως λίγοι το γνωρίζουν. Έτσι, οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν έλεγχο για την παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου όλων των ασθενών με παράγοντες κινδύνου και όλων των ασθενών με παθήσεις του καρδιακού συστήματος. Πώς γίνεται ο έλεγχος? Όλα τα άτομα στα πλαίσια του γενικού ελέγχου θα πρέπει να εξετάζονται για την πιθανότητα να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση χρόνιας νεφρικής νόσου με κοινωνικούς, δημογραφικούς και κλινικούς παράγοντες. Επιπλέον, στα άτομα που έχουν
που έχουν παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να υπολογίζεται ο λόγος αλβουμίνη προς κρεατινίνη και ο ρυθμός πειραματικής διήθησης. Κάθε πότε θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος? Σε άτομα με παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να ελέγχουμε και την εμφάνιση αλβουμινουρίας μια φορά το χρόνο. Οι ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 1 θα πρέπει να ελέγχονται 5 χρόνια μετά τη διάγνωση της νόσου και όλοι οι ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 κατά τη διάγνωση. Η κρεατινίνη του ορού για τον υπολογισμό του GFR θα πρέπει να μετράται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Όλα αυτά τα είπαμε επειδή τα επιδημιολογικά δεδομένα για τη χρόνια νευρική νόσο είναι ανησυχητικά. Υπολογίζεται ότι ένα στους 9 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο έχει κάποιο βαθμό χρόνιας νευρικής νόσου. Δηλαδή, το 10% του πληθυσμού της Αμερικής ή περισσότερο από 20 εκατομμύρια άτομα έχουν χρόνια νευρική νόσο. Το ποσοστό αυτό αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Η χρόνια νευρική νόσος είναι 3 φορές συχνότερη σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, είναι πιο συχνή στις γυναίκες και υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την εθνικότητα. Ο επιπολασμός της χρόνιας νευρικής νόσου, σε αυτό τώρα τον πληθυσμό της Αμερικής και συγκριτικά ανάμεσα στις 2 προηγούμενες δεκαετίες, έχει αυξηθεί συνολικά από 10 στο 13%, έχει αυξηθεί και ένα στάδιο, με το στάδιο 3 να έχει τον υψηλότερο επιπολασμό και το στάδιο 5 να αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Στην Ευρώπη τώρα, ο επιπολασμός της χρόνιας νευρικής νόσου, σταδίου 1 με 4, για παράδειγμα στην Νορβηγία, είναι 10%. Στην Ιταλία, ο επιπολασμός έχει καταγραφεί στο 12%. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Με βάση όμως τον πληθυσμό, υπολογίζεται ότι περίπου 1 εκατομμύρια άτομα έχουν κάποιο βαθμό χρόνιας νευρικής νόσου, με τους ασθενείς των σταδίων 3 και 4 να υπολογίζονται στις 440.000. Αν δούμε τώρα την επίπτωση, που είναι ο αριθμός των νέων περιπτώσεων με την νόσο σε μία χρονική περίοδο, η επίπτωση της χρόνιας νευρικής νόσου αυξάνει ταχύτερα για ηλικίες άνω των 65 ετών και για την ακρίβεια μεταξύ 2000 και 2008 για αυτή την ηλικιακή ομάδα είχε διπλασιαστεί. Για την ηλικιακή ομάδα 20 με 64 είναι πολύ χαμηλότερος, κάτω από 0,5%. Αν δούμε τώρα τα επιδημιολογικά δεδομένα της χρόνιας νευρικής νόσου τελικού σταδίου, είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Στα τέλη του 2010, 870.000 περίπου άτομα βρισκόταν σε θεραπεία υποκατάστασης νευρικής λειτουργίας. Μεταξύ 1980 και 2010, η συχνότητα αυξήθηκε κατά 600%. Ο αυξημένος αυτός επιπολασμός χρόνιας νευρικής νόσου τελικού σταδίου είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όλες οι χώρες αναφέρουν ένα επιπολασμό γύρω στο 11%. Υπολογίζεται ότι ο επιπολασμός αυτός αυξάνει 5 με 6% ανά έτος και η πρόβλεψη για το 2030 είναι ότι 2,2 εκατομμύρια άτομα θα έχουν τελικού σταδίου χρόνια νευρική νόσου. Ο ρυθμός επίπτωσης από την άλλη μεριά, ενώ αυξανόταν σταθερά από το 1980 μέχρι το 2000, έκτοτε έχει σταθεροποιηθεί. Η Ελλάδα, με βάση τον επιπολασμό τελικού σταδίου χρόνιας νευρικής νόσου, κατατάσσεται στη 14η θέση παγκοσμίως, με βάση την επίπτωση κατατάσσεται στη 12η θέση, ενώ μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών κατέχει την 5η θέση. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία από τον ΙΣΕ, όπου καταγράφεται η αύξηση τόσο στον επιπολασμό όσο και στην επίπτωση μέχρι το 2009. Το 2010 η επίπτωση μειώνεται, όπως και στα παγκόσμια δεδομένα. Πρώτη και κύρια αιτία που οδηγεί σε τελικού σταδίου χρόνια νευρική νόσος είναι ο διαβήτης και έπεται η υπέρταση. Η αυξητική αυτή τάση του αριθμού των ασθενών με τελικού σταδίου χρόνια νευρική νόσο οφείλεται στην αύξηση του μέσου όρου ζωής, στην αύξηση των ασθενών με παράγοντες κινδύνου, στην πραγματική αύξηση του επιπολασμού της χρόνιας νευρικής νόσου και φυσικά στη μεγαλύτερη επιβίωση των ασθενών αυτών λόγω καλύτερης αντιμετώπισης των επιπλοκών του σταδίου 5. Τέλος, θα δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τις επιπτώσεις της χρόνιας νευρικής νόσου. Ο επιπολασμός των επιπλοκών, ανεμία, υπέρταση, υπερφοσφατεμία,
Όλα αυξάνουν με το στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου. Επίσης, ο επιπολασμός της καρδιακής νόσου επίσης αυξάνει ανάλογα με το βαθμό νεφρικής βλάβης. Ήδη νωρίς, από το στάδιο 3, παρουσιάζονται διαταραχές των αλάτων ασβεστίου φωσφόρου και του οστικού μεταβολισμού. Η συνοσιρότητα της χρόνιας νεφρικής νόσου με άλλες παθήσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Αναιμία, υπέρταση, διαβήτης, καρδιακή νόσος, όλα είναι πιο συχνά σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και ο επιπολασμός τους αυξάνει με το στάδιο αυτής. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ ποιότητας ζωής και κρεατινίνης ορού σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι αντιστρόφως ανάλογη. Η θνησιμότητα, τα καρδιακά συμβάματα, οι εισαγωγές στο νοσοκομείο, όλα αυξάνουν με το στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου. Και υπολογίζεται ότι 36 εκατομμύρια άτομα θα πεθάνουν παγκοσμίως τα επόμενα 10 χρόνια από το συνδυασμό χρόνιας νεφρικής νόσου και ασθένειας του καρδιακιακού συστήματος. Σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, η θνησιμότητα από τα καρδιακά συμβάματα είναι ακόμα πιο υψηλή και εξαρτάται από την ηλικία. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο είναι πιο πιθανό να πεθάνουν παρά να φτάσουν στο στάδιο 5. Όμως, οι νέοι σε ηλικία ασθενείς είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο παρά να πεθάνουν. Το οικονομικό μέγεθος του προβλήματος είναι τεράστιο. Καθώς υπολογίζεται ότι το 2-3% του προϋπολογισμού για την υγεία σε όλες τις χώρες απαιτείται για να καλύψει το κόστος της θεραπείας υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας των ασθενών με τελικό σταδίο νεφρικής ανεπάρκειας. Συμπεράσματα. Όλες οι χώρες αναφέρουν παρόμοιο επιπολασμό χρόνιας νεφρικής νόσου μεταξύ 10 και 13%. Η τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσος έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, με τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Πολλοί έχουν χρόνια νεφρική νόσο, αλλά λίγοι το γνωρίζουν. Η πρώιμη ανίχνευση, screening, ασθενών με παράγοντες κινδύνου για την παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου έχει όφελος τόσο για τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας. Και στοχεύει στην πρώιμη θεραπευτική αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου, η οποία φαίνεται να είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση του προβλήματος. Μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα? Φυσικά. Χρειάζεται όμως ενημέρωση των ιατρών και του πληθυσμού για τη χρόνια νεφρική νόσο, έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παραγόντων εξέλιξης, πρόληψη των επιπλοκών του σταδίου 5, με τελικό στόχο την επιβράδυνση εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ρέβελα. Θα ακολουθήσει η παράθεση των ερωτήσεων πάλι για ψηφοφορία. Αν και νομίζω ότι τα πήγανε αρκετά καλά. Λοιπόν, τι ποσοστό ασθενών με λατωμένο GFR έχουν επίπεδα κρεατινίνης εντός φυσιολογικών ορίων? Σωστά. Το 40%. Η υψηλότερη συχνότητα έχει το στάδιο 1, το στάδιο 3, το στάδιο 4 ή το στάδιο 5 της χρόνιας νεφρικής νόσου. Τους έπεισα όλους, μάλλον. Η επόμενη. Ο καρδιακιακός κίνδυνος στη χρόνια νεφρική νόσο, ένα αυξάνει με την αύξηση του σταδίου της χρόνιας νεφρικής νόσου, είναι μεγαλύτερος στους ασθενείς του τελικού σταδίου, είναι μεγαλύτερος στα στάδια 1 με 4 της χρόνιας νεφρικής νόσου, το 1 και το 2.
95%, ωραία. Λιγότερη απαντήση. Ανάστροφη επιδημιολογική. Οι παρακάτω παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου εκτός από μυκαλή ρύθμιση ζαχάρου, αρτηριακή υπέρταση και λευκοματουρία, οικογενειακό, ιστορικό χρόνιας νεφρικής νόσου και καπνίσμα. Στο τέλος. Πήρα και ένα 100%. Τελειώσατε, κύριε Ρεύλα. Για τις απαντήσεις, μόνο αυτό που απαντήσανε χειρότερα για τον καρδιαγιακό κίνδυνο. Μετά την ομιλία, αυτό μου έκανε εντύπωση. Ειλικρινά.